Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Πέμπτη βράδυ απόψε. Πάλι, με τη δύναμη 20 Ιανουαρίου. Το Αγίου Ευθυμίου σήμερα. Ρεγά με τον Γιώργο του Μαυρομιχάλη εδώ. Έκτη συνάντηση Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Και μας απομένει 7η την ερχόμενη Πέμπτη. Και μετά θα πάμε στη λογοτεχνία Σέξπιρ και Ισίδωρο Ζουργό. Πολύ ωραία. Έχουμε καλά πράγματα να πούμε και απόψε, φίλοι και φίλες. Ελπίζω να είστε καλά. Καλησπέρα, πατέρα Αντώνη. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε για μια ακόμη Πέμπτη εδώ. Πατέρα Αντώνης είναι κοντά μας και μαγνητοσκοπεί για λογαριασμό του καναλιού Αντώνη Σουέρεφ. Το ανεβάζει, ξέρετε, την επόμενη μέρα. Και είναι μεγάλη υπόθεση αυτή το ότι έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε έτσι, να το βλέπετε κι εσείς από διάφορες πτυχές ότι έχουμε, ότι θα πούμε εμείς και απόψε. Καλησπέρα στην Πρεσβυτέρα Μαρία, που και αυτή μεταδίδει για λογαριασμό του καναλιού των Αγίων Πάντων. Μας έχει φάει το διαδίκτυο, πατέρα Αντώνη. Μέρος της ζωής μας. Ουσιώδες. Μπορείτε, κατά τη διάρκεια που εμείς εδώ με τον Γιώργο τον Μαυρομιχάλη τα λέμε έτσι εδώ και σχολιάζουμε και συζητάμε, μπορείτε να μας καλησπέριζετε, να λέτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλησπέρα στην Σία. Κάθε καλό. Καλησπέρα στον πατέρα Παναγιώτη από τη Λευκήμη. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Μέρη. Να είστε καλά, κυρία Μέρη. Να έχετε δύναμη και χαρά. Λοιπόν, παίρνουμε στην τελευταία τριάδα των λόγων υπέρ των ιερών συσυχαζόντων, των λόγων εναντίον του Βαραλάμ και ο πρώτος λόγος από την τελευταία τριάδα είναι λόγος που κυριολεκτικά ταχώνει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Εδώ τώρα δεν φτάνει όσα είπε την προηγούμενη φορά, αλλά εδώ τώρα έρχεται επί του πραγματικού, αποκαλύπτει πλήρως το προσωπείο του Βαραλάμ. Το προσωπείο και βέβαια και τους βαθύτερους στόχους. Τον όλο βίο του, έτσι. Από πού ξεκίνησε, πού κατέληξε και πώς επέστρεψε. Έχει ενδιαφέρον, ναι, πράγματι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι ιστορικό εδώ πέρα. Και νομίζω, πάντα, Αντώνη, έχει ενδιαφέρον μάλλον δύο ιστορικά. Το πρώτο σίγουρα έχει να κάνει με τους ενωτικούς και ανθενωτικούς. Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικούς. Έλληνες και Λατίνους. Μεγάλη ιστορία. Αλλά αυτό το πούμε στη δεύτερο. Θα το πω για δεύτερο, όχι για πρώτο. Ο Βαρλάμ, φίλοι και φίλες, έγραψε ένα βιβλίο κατά των Μασαλιανών ή Μεσαλιανών, όπως το ονομάζει. Με το οποίο τι κάνει, επιτίθεται στους εσυχαστές μοναχούς και τους κατηγορεί ότι είναι συνεχιστές μιας μεγάλης αίρεσης των πρώτων αιώνων μετά Χριστόν, των 300. Γνωστικών ουσιαστικά. Οι οποίοι γνωστικοί τους ονομάζει Μεσαλιανούς ή Μασαλιανούς ή αλλιώς ευχήτες. Ήτανε της αντίληψης ότι υπάρχουν δύο θεοί δημιουργοί, ο Θεός και ο Διάβολος, ο ανώτερος και ο κατώτερος Θεός. Ο Θεός, ο δικός μας, είναι ο πνευματικός Θεός. Κάθε τι μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχει δαιμονικό χαρακτήρα και ο άνθρωπος είναι κυριευμένος από τον Διάβολο, στην ουσία. Και όχι μόνο αυτό. Ο Σατανάς εξουσιάζει τον άνθρωπο και μόνο η προσευχή, πιστεύανε, τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ούτε καν το βάπτισμα δεν ήταν αρκετό. Πόσο μάλλον η Θεία Ευχαριστία. Και την προσευχή όπως την καταλαβαίνανε. Αυτή, πατέρα Αντώνη και αγαπητοί φίλοι, ακούστε, δείτε από τι πελάγι έχει περάσει κυριολεκτικά η Εκκλησία. Θεωρούσαν ότι το κρασί είναι καταστροφικό. Και κάναν τη Θεία Ευχαριστία με νερό, με είδωρ. Διότι θεωρούσαν ότι το κρασί είναι βλαπτικό του ανθρώπου, τον οδηγεί στα πάθη. Και αλλοιώνουν ουσιαστικά και την ίδια διδασκαλία του Χριστού και τις παραδόσεις που ο Χριστός έχει φέρει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν συζητάμε για το γάμο, τον οποίο το θεωρούσαν όχι βδελικτό, βδελικτότατο. Ο γάμος θεωρούνταν για αυτούς ως κατάρα επί της ουσίας για τον άνθρωπο. Διότι ακριβώς οδηγούσε στην γέννηση παιδιών, που σημαίνει ότι το κακό αναπαραγόταν. Και ο διάβολος συνέχισε να κυριαρχεί. Και η μόνη απάντηση ήταν τι? Εγκράτεια, άσκηση, προσευχή. Θα πείτε, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Προσέξτε όμως, αυτός ο κύκλος ανθρώπων στην ουσία έχει επηρεάσει μια ομάδα που και σήμερα υφίσταται, μια ομάδα πιστών, οι οποίοι τι λένε,
λένε ότι η σαρκική μίξη του ανθρώπου γίνεται κατάκραν συγκατάβαση. Και μόνο φυσικά στα πλαίσια του γάμου, αλλά κατάκραν συγκατάβαση. Και υπάρχουν πολλοί και πνευματικοί, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ τι λένε. Έκαμε στα παιδιά σου, θα ζήσετε σαν αδέρφια μετά, ο άντρας και η γυναίκα. Μην το γελάτε καθόλου. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Όπως και σε άλλα θέματα, κάποιοι πνευματικοί έχουν βγει υπεράνω της Εκκλησίας. Ας σημειώσω ότι οι ευχήτες ή αλλιώς Μεσαλιανοί ή Μασαλιανοί καταδικάστηκαν από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο κιόλας. Το μεγάλο πρόβλημα όλων αυτών των ερετικών, Γιώργη, ήταν το σώμα του Χριστού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν το βρωμερό ανθρώπινο σώμα, το σατανικό, το δαιμονισμένο, το αρρωστημένο, ο Χριστός το προσέλαβε σαρκούμενος. Και γι' αυτό φτάναμε είτε στον Νεστοριανισμό από τη μία μεριά, ότι η Παναγία γέννησε έναν τέλειο άνθρωπο, αλλά όχι Θεό και άνθρωπο μαζί, ή ότι ο Χριστός ή γεννήθηκε άνθρωπος και κάποια στιγμή στη βάπτιση μπήκε η θεότητα μέσα του και τον εγκατέλειψε στο Σταυρό. Είτε φτάνουμε στον μονοφυσιτισμό που λέει ότι η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από την θεϊκή. Μονοφυσιτισμός, μονοθελητισμός, μονοενεργητισμός. Τράβηξε τα πάνδυνα η Εκκλησία για να επαναφέρει το ανθρώπινο σώμα στην τιμή με την οποία ο Θεός το έπλασε και στην τιμή με την οποία ο Θεός το ανέπλασε σαρκούμενος. Να προσθέσω, Πατέρα Θεμιστοκλή, ότι μάλλον δεν είναι ασυσχέτιστο το γεγονός ότι εκεί που εμφανίστηκε οι απόψεις αυτές των Μαλασιανών ήταν και εκείνα τα θέματα τα Βυζαντινά τα οποία αλλαξοπίστησαν. Δηλαδή ήταν τα πρώτα που πέσανε στη διάρκεια είτε της Αραβικής είτε της Αρμένη, έτσι, Σύρι, Αιγύπτη. Δηλαδή το κράτος ουσιαστικά άρχισε να χάνει τις βασικές του κτίσεις, ας πούμε, στην Ανατολή εξαιτίας του μονοφυσιτισμού. Εξαιτίας της άρνησης δηλαδή να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποδεχθούν αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται λοιπόν ο Βαρλάμ τώρα, γιατί το λέω όμως αυτά. Γιατί έρχεται ο Βαρλάμ να πει τι, ότι εσείς που θεωρείτε ότι η νοερά προσευχή αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο, φωτίζει και την ψυχή και το σώμα, είστε Μασαλιανοί ή Μεσαλιανοί ουσιαστικά. Συνέχεια εκείνων. Και είναι τρομερό πράγμα. Φαντασιόπλη. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Κάνετε κάτι το οποίο έχει, να το πω έτσι, έχει καταδικαστεί από την παράδοση της Εκκλησίας. Κάνετε κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνετε. Και δεν πρέπει να το πιστεύετε. Μόνο γνώση είναι ο Θεός. Η προσευχή είναι για να βελτιωθούν τα επίπεδα της γνώσης. Και δεν είναι για να κοινωνήσει ο άνθρωπος τον Θεό. Και να φτάσει στο σημείο Βαρλάμ να αμφισβητήσει πλέον ξεκάθαρα το άκτιστο φως. Με τα συγκράματα αυτά. Το, πώς να το πω, η τακτική του Βαρλάμ, έχω την εντύπωση, ότι είναι η εξής. Ο ίδιος έχει ασπαστεί τα ακινάτια δόγματα μέσα από τον καθολικισμό. Σε βάρος της αποστολής την οποία του ανέθεσε ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος, που τον έστειλε στον Πάπα στη Γαλλία. Ήταν για να ζητήσει ουσιαστικά βοήθεια στον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Αυτή η αγωνία, αυτό να θέλω να λίγο να το πούμε μετά, να μην το ξεχάσουμε. Προχώρα όμως τώρα, πες το. Λοιπόν, αυτός προκειμένου λοιπόν να παλέψει την ορθόδοξη άποψη της Εκκλησίας που καρδιά της εκείνη την περίοδο ήταν η Θεσσαλονίκη, το Άγιο Όρος, δεν θα βρει κάτι πιο έξυπνο από το να τους φορτώσει την αίρεση που είναι ήδη καταδικασμένη στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο και μια σειρά στη συνέχεια που καθώς επανέρχονται και το επαναφέρουν μέσα από τους βογόμιλους κλπ.
Τους καθαρούς. Μπράβο. Τους έχει καταδικάσει η Εκκλησία. Επομένως, αν βγάλει από τη, από τη μέση τον Γρηγόριο τον Παλαμά, αν βγάλει τους συσυχαστές του Αγίου Όρους, τους έχει τελειώσει. Θα είναι μονοκρατορία η ακινάτια άποψη. Έτσι. Και έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε όλο αυτή την αντιπαράθεση. Είναι καταπληκτικός η επιχειρηματολογία και το συμπέρασμα και βεβαίως είναι... Δεν έχουν τελειώσει όμως αυτά, δεν αφορούν ιστορία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της υπόθεσης και γι' αυτό αξίζει κανείς να εντρυφήσει από όσους μας βλέπουν. Ουσιαστικά ταλαιπωρούν την πίστη μας μέχρι τις ημέρες μας και θα συνεχίσουν να τα ταλαιπωρούν. Δεν είναι μόνο η πίστη μας, πατέρα Θεμιστοκλή. Είναι όπως το ξαναείπαμε και νωρίτερα, ο τρόπος που βλέπουμε την ιστορία. Δηλαδή ο τρόπος που βλέπουμε τους εαυτούς μας να βρουν, να πράττουν, να δημιουργούν πολιτισμό στις μέρες μας και στις μέρες που θα έρθουν. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά. Αλλά, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν η θεολογία πρέπει να φεύγει από τη μέση, ενώ θα έπρεπε να ήταν η πρώτη που θα έπρεπε να διδάσκεται, εντάξει. Και ακολουθούν μετά βέβαια και όλες οι υπόλοιπες ανθρωπιστικές σπουδές και πάει λέγοντας, αλλά ο καιρός του πνεύματος έχει παρέλθει για αυτόν τον πολιτισμό. Όχι όμως για εμάς. Δόξα τω Θεώ, είμαστε λίγο παλιά σκοπής. Τι να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε. Ξέρεις τι γίνεται. Και εδώ πέρα πρέπει φίλοι και φίλες έτσι να το επισημάνουμε αυτό και να το πούμε αυτό το πράγμα. Η όλη διαμάχη Γρηγορίου Παλαμά και Βαρλάμ είναι διαμάχη ανάμεσα στον Ορθόδοξο και τον Δυτικό τρόπο. Όχι μόνο σκέψης και ζωής, αλλά και προοπτικής. Ο δυτικός άνθρωπος στην ουσία, αυτό που βλέπουμε σήμερα, πατέρα Αντώνιο, στον πολιτισμό μας, ο δυτικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του εδώ και μάλιστα και του τώρα. Είναι ο άνθρωπος της επιθυμίας, ο άνθρωπος της ανάγκης, ο άνθρωπος της εκπλήρωσης, κάθε τι το οποίο το αισθάνεται καλό για τον ίδιο, ο άνθρωπος της ειδονής, που προφανώς χρειάζονται στον άνθρωπο, δεν το αρνείται κανείς, δεν είναι ένας τύπος ζωή και ένας τρόπος ζωής ο οποίος, να το πω έτσι, είναι απορριπταίος, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει επιθυμίες, δεν έχει ανάγκες, δεν θέλει να είναι ευχαριστημένος, δεν θέλει να φάει, δεν θέλει να πιει, δεν θέλει να χαρεί, θα ήταν αστείο. Μέσα στο νυν ζούμε. Αυτής της ιστορίας, σε αυτή την ιστορική πραγματικότητα, αυτό δεν θα πάψουμε να το λέμε. Όμως εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έρχεται να μας δώσει αυτή την ουσία της Ορθόδοξης Παράδοσης που είναι τι. Ναι, ζεις στο τώρα, αλλά σκέφτεσαι και το μέλλον. Το μέλλον το οποίο έχει να κάνει πάντοτε με τη σχέση με τον Θεό, με την κοινωνία με τον Θεό. Χωρίς αυτή την κοινωνία με τον Θεό, η οποία έρχεται σε αυτήν εδώ τη ζωή. Την προγευόμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Όταν αγαπούμε, όταν είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, όταν προσευχόμαστε, όταν γινόμαστε θεοειδείς, θέλουμε δηλαδή πρώτα απ' όλα να καθαρίσει η καρδιά μας. Μακάρι καθαρή την καρδιά, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και αυτό θέλει ασκητική. Όχι όμως απόρριψη του σώματος. Ασκητική είναι άλλο ασκητική και άλλο απόρριψη του σώματος. Θέλει νηστεία. Δεν σου κατήργησε η Εκκλησία ούτε τις σχέσεις τις σαρκικές, ούτε την οικογένεια, ούτε την έγνοια για τα παιδιά σου. Οι βιωτικές μέρημνες, πότε λέει η Εκκλησία στον τον πάσαν νυν βιωτική να αποθώμεθα μέρημνε την ώρα που είμαστε μέσα στη λειτουργία. Και μετά έρχεται η ίδια η Εκκλησία σου πει πριν τη Θεία Κοινωνία των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Δεν σου τα καταργεί, δεν σου καταργεί τις ανάγκες η πίστη. Ο ορθόδοξος τρόπος ζωής δεν είναι κατάργηση των αναγκών μας. Είναι θέασή τους μέσα από μια διαφορετική προοπτική. Την προοπτική της εμπιστοσύνης στο Θεό και στο θέλημά του. Την προοπτική της αγάπης. Πουθενά ο Βαρλάμ, για τον δυτικό κόσμο η αγάπη είναι απλώς ένα καθήκον. Είναι ένα συνέστημα. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν νοηματοδοτεί τη ζωή σου. Τη ζωή σου την νοηματοδοτεί η επιτυχία. Τη ζωή σου την νοηματοδοτεί η φιλοδοξία. Τη ζωή σου την νοηματοδοτεί η δύναμη. Η βελτίωση. Η αναβάθμιση. Αυτό νοηματοδοτεί τη ζωή σου. Σε εμάς όμως τη ζωή μας την νοηματοδοτεί η αγάπη. Και η αγάπη έχει και προσευχή φυσικά, γιατί δεν είναι αγάπη μονάχα προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι απλώς πάρε 5 ευρώ να κάνεις τη δουλειά σου ή εν πάση περιπτώσει να σου δώσω να πιάσω το φαγητό. Βεβαίως και αυτό. Το πάρε. Σημαντικότατο. Δεν φτάνει αυτό όμως. Εμείς λέμε ότι η αγάπη είναι σταυρός και είναι οδηγία προς τον Θεό. Η αγάπη είναι το κέντρο της ζωής. Η αγάπη είναι αυτή που σου δίνει την ευτυχία. Αλλά για να αγαπήσεις,
Πρέπει να δώσει όλου τον εαυτό. Και έρχεται. Ποιο θα κάνει νοερά προσευχή και ησυχαστική προσευχή. Μα αυτό ο οποίο έχει ήδη αφιερώσει όλο τον εαυτό στον Θεό. Να πείστε τα δύσκολο. Κάναμε πριν τι γιορτέ εκείνο το μάθημα για τη γιόγκα. Δεν είναι θέμα τεχνική η προσευχή. Βεβαίως και η τεχνική χρειάζεται. Έτσι. Χρειάζεται και αυτή. Θέλει να ησυχάσει, δεν μπορεί. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα τεχνική. Ούτε θέμα αδειάσματο του νου. Είναι θέμα έρωτα. Θέμα αγάπη. Και αυτό ο έρωτα και η αγάπη τι κάνει. Σε οδηγεί στην κάθαρση τη ψυχή. Αλλά όχι μόνο σου. Εδώ το οποίο, αυτό θα, νομίζω το είδες διαβάζοντας απόψε, είναι πόσες φορές επιμένεις τη χάρη του Θεού, πόσες φορές επιμένεις την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, πόσες φορές λέει ότι δεν σου φτάνει η γνώση αν δεν έχεις Αγίο Πνεύμα, δεν σου φτάνει να το πω έτσι, η τήρηση εντολών, η αρετή, οτιδήποτε, δεν σου φτάνουν αυτά αν δεν έχεις Αγίο Πνεύμα μέσα στη ζωή σου. Αν μου επιτρέψεις, πατέρα, θα με στο κλίτσι να το ολοκληρώσω με δύο προτάσεις αυτή την συζήτηση Βαρλάμ Γρηγορίου Παλαμά, έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι ότι οι απόψεις του Βαρλάμ είναι αυτές που οδήγησαν όλη την λογική της εκοσμίκευσης της Δύσης σε επίπεδο πολιτικής, σε επίπεδο θεολογίας, στα πάντα, και κάναν το Θεό μέσω της, των τεκτώνων έναν αρχιτέκτονα ο οποίος έφτιαξε τον κόσμο, τον κούρτισε, τον άφησε στην τύχη του και αποσύρθηκε. Ο αγώνας και η έγνοια, η αγωνία του Γρηγόριου Παλαμά είναι πως αυτός ο Θεός θα ξαναρθεί και θα μπει μέσα στον κόσμο και μέσα στην ιστορία. Και εδώ βρίσκεται όλο αυτό που αναπτύσσει όλη αυτή την επιχείρηση. Ο αγώνας όλο του ορθόδοξου τρόπου ζωής, Γιώργο, όχι μόνο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ναι, αφού ακολουθεί μια παράδοση. Ακόμα και μέσα από την υπεράσπιση των ασκητών, η υπεράσπιση των ησυχαστών. Αυτό, φίλοι και φίλες, θέλω να το καταλάβουμε, γιατί ίσως καμιά φορά μας βλέπετε και θεωρείτε τώρα τι λένε αυτοί τώρα. Μας πλέον παραπάμε στο μοναστήρι για να αποσυρθούμε. Όχι. Η υπεράσπιση όμως αυτού του τρόπου ζωής στην ουσία αποτελεί την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας στην πράξη ως αγάπης. Αν δεν υπερασπιστείς αυτούς οι οποίοι οδηγούν τον κόσμο στο Θεό και έχουν το Θεό ως προτεραιότητα ξεκάθαρα, από εκεί πέρα δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Έχεις νικηθεί. Έχεις νικηθεί από αυτόν τον πολιτισμό, τον λογικοκρατούμενο, από αυτόν τον πολιτισμό ο οποίος σου λέει ότι το παν είναι το φάγομεν πίωμεν, η άθεη πλευρά, ή η λογική, η γνώση, η διανόηση και ούτω καθεξής. Έτσι. Αυτό, από αυτό έχεις νικηθεί. Και ο Άγιος Γρηγόριος υπερασπίζεται έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο πολιτισμού, ο οποίος, να το πω έτσι, έχει να κάνει με την αναγέννηση του ανθρώπου, την ανακαίνιση, αλλά και την κοινωνία του με τον Θεό, που είναι το μέλλον μας. Αν αυτός ο πολιτισμός ο σύγχρονος, ο οποίος έχει αφήσει στην άκρη και τη δυτική θεολογία και παράδοση γερού, μπορεί να στηρίχθηκε, να χτίστηκε πάνω σε αυτήν, αλλά την εγκατέλειψε κιόλας. Γιατί, πού την εγκατέλειψε? Την εγκατέλειψε στον μηδενισμό. Δηλαδή άφησε πίσω ακόμη και την ηθική της κοινωνίας, ακόμη και την ηθική διάσταση του ανθρώπου, την άφησε πίσω. Γιατί, ξέρετε τι, εδώ τώρα μπαίνει ένα μεγάλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, ας τα λέμε, δεν χαλάζει ο κόσμος. Ό,τι δεν είναι οντολογικό, Πάτερ Αντώνη, όσο και να το βαφτίσεις, και η ηθική να το βαφτίσεις, και νόμους να το βαφτίσεις, και η κοινωνικότητα να το βαφτίσεις, και δεν ξέρω, ό,τι άλλο θέλεις πες, αν δεν είναι οντολογικό, δεν είναι της ύπαρξής σου. Δεν νοηματοδοτεί την ύπαρξή σου, τελικά δεν σε λυτρώνει. Αυτός ο πολιτισμός σήμερα έχει από τη μία μεριά έναν μηδενισμό. Σου λέει, ό,τι κάνεις εδώ πέρα, γιατί πεθάναν όλα και σώμα και ψυχή. Και από την άλλη μεριά έχει ένα κατάλοιπο, ας πούμε, προτεσταντικό, ρωμαιοκαθολικό
δεν έχουμε τίποτα με τα δόγματα. Συνυπάρχουμε με πάρα πολύ καλό τρόπο και με πολύ αγάπη. Όμως αυτά τα δόγματα χάσανε στην πορεία τους αυτήν την, θα το έλεγα τολμώ, την ολιστική θεώρηση του ανθρώπου που έχει ανάγκη και σωματική και ψυχική από αγάπη. Από εκεί, από εκείνο το σημείο και από την άρνηση να βάλουν το μυαλό κάτω, να το ρίξουν, να το οδηγήσουν στην καρδιά. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, ο νους να πάει στην καρδιά. Απείνωση. Αυτό οδήγησε σε αυτόν τον κόσμο. Και επειδή είμαστε παιδιά αυτού του κόσμου, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να το πούμε αυτό, είμαστε παιδιά πλέον αυτού του κόσμου. Το είπες προηγουμένως ότι δεν αλλάζει αυτός ο πολιτισμός, και εγώ σύμφωνα ότι δεν αλλάζει αυτός ο πολιτισμός. Αλλάζουμε όμως εμείς. Αλλάζουμε εμείς. Και εμείς μπορούμε να αντισταθούμε με το δικό μας τρόπο. Αν λοιπόν δεν τα καταφέρουμε και εγκαταλείψουμε και εμείς την προσπάθεια, όχι μόνο εσύ και εγώ, οι πάντες, η Εκκλησία εγκαταλείψει την προσπάθεια, τότε αυτός ο κόσμος θα μείνει, επειδή το μηδέν είναι πιο ισχυρό. Δηλαδή η αντιθεία είναι πιο ισχυρή. Είναι πολύ πιο ισχυρό ρεύμα. Έχει όλα τα μέτρα και τα μέσα στη διάθεσή της να πολεμά. Σε βάθος χρόνου θα έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Κουνάς το κεφάλι σου. Κουνά το κεφάλι μου, γιατί μου έρχεται στο μυαλό η κουβέντα που ξεκινήσαμε χθες στο ραδιόφωνο, πατέρα Θεμιστοκλή, με το βιβλίο αυτό του Στάινερ, που το κάλεσε μια Ολλανδική ομάδα. Ένα Ολλανδικό Ινστιτούτο, το Nexus. Λοιπόν, αυτός ο πολιτισμός λοιπόν που ψάχνεται να βρει διέξοδο στα αδιέξοδα που έχει φτάσει, δεν έχει σταματήσει να διαλέγεται με το μέλλον και την τεχνική. Αν ήταν αφιερωμένο η δέκατη συνάντηση, δηλαδή πριν από 10 χρόνια στην Ολλανδία, στο θέμα της ιδέας της Ευρώπης και των ανθρωπιστικών σπουδών, τα δύο τελευταία χρόνια, 2021-2022, η ίδια ομάδα μελέτης, πού είναι αφιερωμένες οι ομιλίες? Στην τεχνική νοημοσύνη. Λοιπόν, εάν δεν καταφέρουμε στα πλαίσια αυτού που έρχεται να σταθούμε όρθιοι ως Εκκλησία Ορθόδοξη, ως διαφορετικός τρόπος θέασης του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, αυτό το οποίο αυτός ο πολιτισμός που έχει αυτά τα αποτελέσματα και αυτή την πρόοδο στην τεχνολογία, αυτό που θα περάσει μέσα στην τεχνική νοημοσύνη, θα είναι η εικόνα του. Mm-hmm. Και αυτή η εικόνα θα είναι τέτοια όπως είναι αυτός. Και όπως μας έδωσε τον προηγούμενο αιώνα κάτι φασισμούς και κάτι δικτακτορίες, οι οποίες οδήγησαν σε τέτοια ολοκαυτώματα την ανθρωπότητα, μήπως τώρα πάμε σε κάτι ακόμη χειρότερο, μας οδηγήσουν σε πνευματικούς θανάτους ατέλειωτους. Όμως, πώς να αντισταθείς αυτούς αν δεν έχεις μελετήσει, αν δεν έχεις γνωρίσει, αν δεν έχεις εντρυφήσει, δεν έχεις περάσει τη ζωή σου πάνω σε τέτοια κείμενα, και βεβαίως να έχεις και την ζωντανή εμπειρία της Εκκλησίας, της γιορτής, της Κυριακής, της γιορτής των Αγίων σου. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν έτσι, τα λέω βαριά ή... Όχι, έτσι είναι η πραγματικότητα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λοιπόν, στο πρώτο λόγο του τρίτου μέρους υπέρ των ιερούς εισχαζόντων, αφού πρώτα απ' όλα λέει ότι αν σε ακολουθήσουμε, θα έχουμε υβριστεί όλοι πολυτρόπως, όσοι μένε γίναμε από ανθρώπους του κόσμου πατέρες. Μαζί με εκείνους οι οποίοι εφανέρωσαν τον δόλο και δεν επίστηκαν σε αυτόν, με την κατηγορία ότι συνετάχθημε με τους αιρετικούς. Και έπειτα με τον εναντίον αυτών έλεγχον δια των λόγων. Τέλος δε με τα σανεσχύντους και φοβερά αχριότητας, τας οποίας εσύ παρεμβάλλεις μεταξύ των ελέγχων τούτων. Και όσοι δε παρασυρθέντες από σένα πίστηκαν σε σένα, παθώντες ένα εκ των δύο τούτων κατά ανάγκη, ότι λέει προφανώς επλανήθησαν ή τώρα οι προηγουμένους με το να αποδειχθούν ότι θεωρούν τους επτούς τους τώρα θεωρούν ως κακοδόξους, και γενικά όλοι εμείς θα φανούμε καταγέλαστοι και χλεβαστοί και αστείοι.
Και λέει ότι αν δηλαδή ουσιαστικά δεχτούμε αυτά τα οποία λες εις βάρος μας, τότε στην ουσία τι κάνουμε, αρνούμαστε όλη μας την ζωή, την ταυτότητά μας. Δηλαδή εσύ αντί να πεις ορισμένα πράγματα έτσι ή αλλιώς, ουσιαστικά μας βγάζεις όχι απλώς αιρετικούς, τους χειρότερους των αιρετικών. Δηλαδή εμείς που είμαστε πατέρες αυτού του κόσμου, πνευματικοί πατέρες, είμαστε πλάνοι και λαοπλάνοι και οδηγούν τους ανθρώπους στην απώλεια. Και γι' αυτό το λόγο λέει, θα πρέπει να καταλάβεις ορισμένα πράγματα, ότι μολονότι υποκρίνεσαι πόλεμο κατά των ετεροδόξων, στην ουσία αγωνίζεσαι βαρλά κατά των ευσεβώς ζώντων. Δηλαδή, ενώ λες ότι πολεμάς τους Λατίνους, στην ουσία τι κάνεις, εσύ πολεμάς εμάς, που είμαστε ορθόδοξοι. Και εμείς, λέει, είμαστε έτοιμοι να προτάξουμε όχι μόνο λόγους κατά τη δύναμη, αλλά και τις ψυχάς μας αν χρειαστεί. Μισθών δε δι' αυτούς τους λόγους και την πρόταξη δεν ζητούμε ούτε από ανθρώπους, αυτό το οποίο μόνο έχουν να δώσουν στις αυτές τις περιπτώσεις τον έπαινον, αφού δεν αποβλέπουμε στον έπαινο, αλλά ούτε και από το Θεό. Διότι μισθός δεν χρεωστείται εις εκείνους οι οποίοι αποδίδουν χρέη. Απέναντι στο Θεό είμαστε οφειλέτες. Τι να σου ζητήσουμε, Θεέ μου. Εμείς σου χρωστάμε. Τι να μας δώσεις. Τούτο μάλιστα επιβάλλει και τη συγγραφή. Το αναπόφευκτον δηλαδή της οφειλής. Και γι' αυτό το λόγο λέει, επειδή εγκατέλειψα προπολού την μελέτη και την άμυλα δια τους λόγους, δεν είναι άπορον αν δεν συνθέτω αυτός με τέχνη και δεν καθιστώ το βιβλίο Ροδονιάν, δηλαδή κήπο με ρόδα με τριαντάφυλλα, ή λύρα ή σάλπιγγα. Δεν κάνω από επίδειξη. Γράφω από ανάγκη, λέει, και όχι από επίδειξη. Και πρώτο δεκάλο στο αποκειμένου στους λόγους νοήματος θα έλεγαν ότι είναι ό,τι και εις την ψυχή. Να βλέπει κατά το δυνατόν προς τον Θεό και την αλήθεια. Διότι από εκεί πηγάζουν τα μετά τούτου καλά. Αν υπάρχει κάτι σπουδαιότερο τούτου κατά άλλων τρόπων. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το σχολιάσουν. Ότι πρώτα απ' όλα ο Άγιος δεν γράφει για επίδειξη. Δεν γράφει για να βγάλει τον καημό του συγγραφέα. Δεν γράφει για να ταχώσει στον Βαρλάμ και να αποδείξει ότι αυτός είναι και όχι ο Βαρλάμ. Γράφει από την ανάγκη να πει την αλήθεια. Έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να κάνει το λόγο του καλλιεπή, να κρατήσει τα ρητορικά σχήματα. Λέει, δεν παίζει σε αυτό. Πράγματι, αττικέ χάριτε, σκάλι ονομάτων και παρισότητε φράσεων, αγλαίζονο ανάνθη των λιμεών των λόγων. Αν δε εγώ δεν δύναμαι να υπερχρησιμοποιήσω ταύτα, αν και εκφύσεως αρέσκομαι στην καλλιέπεια, είναι και τούτο δείγμα το ότι έφτασα στην απόφαση να γράψω από ανάγκη και όχι από επίδειξη. Στέκομαι λίγο στο κάλος του νοήματος. Έχετε σκεφτεί κάτι, φίλοι και φίλες? Και το λέω σε μένα και σε όλους. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα λόγια τα οποία λέμε, έχει νόημα? Ποιο είναι το νόημά του? Οδηγεί στην αλήθεια? Γράφουμε την αλήθεια μας? Παρουσιάζουμε την αλήθεια μας? Αν πιστεύουμε στο Θεό, μιλάμε για τον Θεό μέσα από αυτό που παρουσιάζουμε ή μιλάμε για τον εαυτό μας, για τις δικές μας, να το πω έτσι, επιθυμίες και ειδονές, για τη δική μας δόξα? Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Και συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος και λέει ότι αυτό που έχει κάνει ο Βαρλάμ είναι ότι διακήρυξε κτιστή τη θεοποιώ χάρη του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Εδώ τώρα θέλω να το πω ξεκάθαρα και να το εξηγήσουμε, φίλοι και φίλες. Ο Θεός είναι άκτιστος, αδημιούργητος δηλαδή. Υπάρχει αφεαυτού του. Ο κόσμος όλος και εμείς είμαστε κτιστοί. Αλλά οι ενέργειες του Θεού δεν είναι κτιστές. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Βαρλάμ. Δεν μπορούσε ο Βαρλάμ να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες. Το αποτέλεσμα των ενεργειών όμως είναι κτιστό. Θα πείτε, είναι δυνατόν το άκτιστο να παράγει κτιστό? Μάλιστα. Θα σας πω το εξής απλό παράδειγμα και πιστεύω να το καταλάβετε. Ας πούμε φέτος είναι τα 100 χρόνια με την Κασαντική καταστροφή
και ένας από τους σπουδαιότερους μικρασιάτες ποιητές ήταν ο Σεφέρης. Πώς είναι γνωστό σήμερα ο Σεφέρης εμάς? Από τα βιβλία του. Έχει πεθάνει το 1971. Είναι 50 χρόνια και κοιμημένος. 51, στα 51. Έχει πεθάνει ο Σεφέρης. Φυσικά, ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Το έργο του όμως δεν έχει πεθάνει. Το παίρνουμε στα χέρια μας. Το έργο του Σεφέρη δεν είναι έργο άκτιστο, κτιστό είναι. Άνθρωπος ήταν. Όμως το έργο του παραμένει στα χέρια μας. Το διαβάζουμε. Το παίρνουμε στο βιβλίο, μέσα. Η ενέργειά του έχει ένα άλλο αποτέλεσμα. Δεν είναι ο Σεφέρης στο βιβλίο μέσα. Και είναι ταυτόχρονα. Είναι και δεν είναι. Υλικά δεν είναι ο Σεφέρης. Στο βιβλίο. Σωματικά. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Όμως η σκέψη του, το πνεύμα του, ο λόγος του, οι ιδέες του, οι λέξεις του, η γραφή του, εκεί είναι. Πώς αναγνωρίζεις το Σεφέρη? Μα φυσικά διαβάζοντας. Τα ειδόνια δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς στις πλάτες. Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης. Το ριζικό ενός ανθρώπου που ξαστόχησε. Στο περιγιάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι. Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Πήραμε τη ζωή μας λάθος. Με τι καρδιά και τι πνοή, τι πόνος και τι πάθος. Άνω τελεία και αλλάξαμε ζωή. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει Σεφέρης. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει Θεός. Το βιβλίο δεν αλλάζει την ποιότητα του Σεφέρη. Αυτό που ήταν ο Σεφέρης παρέμεινε. Όμως μέσα στο βιβλίο βλέπεις κάτι. Το κτιστό της ενέργειας του, του αποτελέσματος της ενέργειας του Θεού δεν αλλάζει το άκτιστο του Θεού. Αλλά εμείς αυτό βλέπουμε, αυτό προσλαμβάνουμε. Αυτό έχουμε στα χέρια μας. Αυτό που είναι κτιστό. Αλλά αυτό το κτιστό απεικονίζει, αποτυπώνει το άκτιστο. Αυτό είναι μυστήριο, είναι θαύμα. Είναι το θαύμα της δημιουργίας. Και ο ίδιος ο Χριστός, άκτιστος, άναρχος, συνάναρχος, γεννητός, γεννήθηκε, ου ποιηθείς, τι ωραία η φράση αυτή του συμβόλου της πίστης, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Φοβερό αυτό. Ο ποιηθείς στο τραπέζι που καθόμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και τα λέμε είναι ποίημα, είναι δημιουργημένο. Δεν έχει την ουσία του ανθρώπου μέσα στο τραπέζι. Αλλά το αποτέλεσμα της ενέργειάς του. Ο γεννηθής όμως έχει την ουσία του ανθρώπου μέσα. Εγώ έχω ένα κομμάτι από την ουσία του πατέρα μου που ονομάζεται DNA. Και ένα κομμάτι από την ουσία της μάνας μου που ονομάζεται DNA. Αλλά και των δύο την ανθρώπινη φύση. Μου τη μεταδώσανε την ανθρώπινη φύση. Γιατί με γέννησαν. Ο Θεός λοιπόν γεννά τον Υιό και τι του μεταδίδει? Την θεϊκή του φύση. Δεν τον ποιεί. Δεν τον κατασκευάζει. Και γι' αυτό τον λόγο την ώρα που γίνεται η σύλληψη του Χριστού εν τη μήτρα της Παρθένου δεν μεσολαβεί σπέρμα ανδρός για να μεταδώσεις τον Χριστό μόνο το ανθρώπινο. Είναι εκ πνεύματος Αγίου, δηλαδή έρχεται το θεϊκό και Μαρία της Παρθένου που μεταδίδει το ανθρώπινο. Αλλιώς θα ήταν μόνο άνθρωπος ο Χριστός. Θα τα πει πάρα πολύ ωραία στη συνέχεια αν τα καταφέρουμε εδώ ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, καθώς θα μιλάει για την τέχνη, τον τεχνίτη. Έτσι. Είναι καταπληκτικά. Όπως επίσης και τα θέματα των συμβόλων. Αλλά ας μην προκαταλήξω. Εις τους ομοφύλους τους Λατίνους, λέει ο Βαρλάμ, χαρίζεται με όλη του τη δύναμη. Ελκύον ημάς δολίως και βιαίως επίσης προς το φρόνημα εκείνο. Εδώ τώρα ο Γρηγόριος έχει πιάσει το νόημα. Δεν μπορεί ο Βαρλάμ να φύγει από εκεί που ξεκίνησε. Δεν μπορεί να φύγει από την παράδοση μέσα στην οποία μεγάλωσε. Και ενώ τον στέλνει ο βασιλιάς ως πρεσβευτή στην Ιταλία και τας άνω Γαλλίας, αφού δεν είναι δυνατό φανερός να παρακινήσει τους δυτικούς να εκστρατεύσουν αντίον των Τούρκων κατά την ερχομένη άνοιξη, λησμονήσας των σκοπών της πρεσβείας, όπως απεδείχθη αργότερα από τα έργα,
προσχωρήσας δε εις τον Πάπαν και παρακαλέσας να του γίνουν σωτήρι ευχέ εκείνου εις των δρόμων, τας οποίας προσεπάθηκε να επικαλείται σε αυτόν, καθώς ευάδιζε εις τον προς τούτον δρόμον, όπως λέγει ο ίδιος, έπειτα δε προσκολήσας σε εκείνον τα χείλη και ασπαστής με ειδονή και σεβασμό μου όπως φαίνεται το γόνατον, αποθέσας δε την κεφαλήν του εις τα σχήρα σε εκείνου και δεχθείς την υπ' αυτόν σφραγίδα με χαρά, ουσιαστικά προσεχώρησε στο λατινικό δόγμα, κοροϊδεύοντας όλους εμάς. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο στη φράση που, με την οποία ξεκίνησες και φτάσαμε εκεί που καταλήγει, αυτό που είπε «χαρίζεται με όλη του τη δύναμη, ελκύον ημάς δολίως και βιαίως, επίσης προς το φρόνημα εκείνα». Στο μυαλό μου έρχεται όλη αυτή η πρεμούρα των δικών μας βίων εξυγχρονιστών στα πλαίσια αυτής της προόδου και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να μπούμε αφήνοντας πίσω τη δικιά μας παράδοση. Νομίζω ότι είναι προφητική η κουβέντα του, ελκύον ημάς δολίως και βίαιος. Βίαιος εξυγχρονισμός. Έτσι ακριβώς. Και τι λέει τώρα ακόμα ο Γρηγόριος ο Παλαμάς? Όταν ακούμε από τον Βαρλάμ ότι το πνεύμα δίδεται εκ του Υιού, να το, και προχαίεται εις ημάς δια του Υιού, έμεσου φιλιόκμε. Έπειτα όμως από το Μέγα Βασίλειο ότι εξέχεν εις ημάς ο Θεός το πνεύμα πλουσίως δια του Υιού αυτού, εξέχει ο Θεός, ο Πατήρ, εξέχει, δεν έκτισε, χάρισε, δεν δημιούργησε, έδωσε, δεν κατασκεύασε. Είμαστε εξάλλου πεπισμένοι ότι η χάριση είναι κτιστή. Τι θα είπαμε, ότι δίδεται, χαρίζεται και προχαίεται δια του Υιού? Όχι. Αυτό το οποίο ενεργεί την χάρη, αν αυτό μόνο χαρακτηρίζουμε άναρχον, πάσαν δε ενέργεια αυτού κτιστήν, όπως ισχυρίζει το νέο ούτος θεολόγος, αυτό δεν είναι το φρόνημα των Λατίνων, δια το οποίο απευλήθησαν από την περίβολη της Εκκλησίας μας, ότι δηλαδή δεν είναι η χάρη, αλλά αυτού το Άγιο Πνεύμα, αυτό το οποίο και εκ του Υιού πέμπεται και εκ του Υιού προχαίεται. Πέμπεται δια του Υιού και προχαίεται. Όχι γεννήθηκε, δημιουργήθηκε, εκπορεύεται εκ του Υιού. Βλέπετε την βαθία και σκοτεινή βουλή του και την δολιότητα και κακουργία του εγχειρήματος με παραλλαγή των λέξεων, την οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν οι απλοί άνθρωποι, και των όρων, τι κάνει? Ουσιαστικά οδηγεί στον εκλατινισμό την παράδοση. Και πολεμώντας τους ησυχαστές, στην ουσία αποκαλύπτει το πραγματικό του πρόσωπο, που δεν είναι άλλο παρά ο εκλατινισμός της θεολογίας και της παραδόσης και ουσιαστικά του γένους. Εδώ θα πείτε ότι αυτά ήταν κάποτε, σωστά. Κάποτε ήταν. Και υπήρχαν εντάσεις, σαφέστατα. Ας μην ξεχνάμε όμως, φίλοι και φίλες, ότι τα 500 χρόνια της σκλαβιάς, της τουρκοκρατίας και της βενετοκρατίας έρχονται μετά από το 1204. Την κατάληψη δηλαδή της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, τους απεσταλμένους του Πάπα και των Φράγκων αυτοκρατόρων. Εδώ πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία. Το 1054 θεωρείται από τους ιστορικούς, κυρίως τους εκκλησιαστικούς, ότι είναι το σχίσμα, το οριστικό σχίσμα των εκκλησιών. Το φιλιόκβε από τη μια μεριά, τα έθιμα τα τοπικά, ο άζυμος άρτος, το αγένιο του κλήρου, η υποχρεωτική αγαμία του, ο Πάπας ως πρωτείο εξουσίας στην εκκλησία, η αδυναμία κατανόησης της γλώσσας, τα λατινικά με τα ελληνικά δεν έχουν σχέση. Ό,τι και να πει κανείς. Ωραία γλώσσα τα λατινικά, αλλά αρχαία ελληνικά δεν είναι. Τα νοήματα των αρχαίων ελληνικών δεν μπορούν να τα πιάσουν τα λατινικά. Όπως και να είναι. Θαυμάσια γλώσσα, αλλά δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο, στην λεπτότητα της διάκρισης των σημασιών. Ακριβώς. Δεν μπορεί. Λοιπόν, το 1054 πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στο σχίσμα, στο οριστικό. Δεν είναι όμως εκεί στην πραγματικότητα το σχίσμα. Το σχίσμα
θα εντυπωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων. Το 1054 ήταν το σχίσμα των πατριαρχών, των παππών και των δεσποτάδων. Δεν ήταν το σχίσμα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι συνεχίζαν να συνυπάρχουν. Και οι εκκλησίες, όπως λέει ο Ράνσιμαν, ακόμη και τότε, ακόμα και αυτά τα 150 χρόνια, είχαν αλληλογραφία τυπική. Δηλαδή όταν εκλεγόταν ένας πατριάρχης, έστελνε γράμμα στον Πάπα και ο Πάπας έστελνε γράμμα στον Πατριάρχη. Με τον τρόπο που γίνονταν εκείνα τα χρόνια. Υπήρχε δηλαδή μια τυπική σχέση. Κοινωνία ποτηρίου δεν υπήρχε. Αλλά αυρότητα και επικοινωνία εξακολουθούσε να υπάρχει. Το 1204, όταν μπαίνουν οι σταυροφόροι στην Κωνσταντινούπολη, ας μην ξεχνάμε φίλοι και φίλες ότι η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν έγινε το 1453. Έγινε το 1204 από αυτούς που ξεκινήσαν υποτίθεται να πάνε στα Ιεροσόλυμα να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τους Σαρακινούς, τους Άραβες και να ελευθερώσουν τον τάφο του Χριστού. Και αντί να πάνε στα Ιεροσόλυμα πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Βρήκαν μια αυτοκρατορία, σε σπαράγμο εμφύλιο στη δυναστεία των Αγγέλων, δεν ξέραν τι τους γινόταν μέσα εκεί πέρα. Εξουσία, το πάνη εξουσία. Απόλυτη παρακμή μετά τον Μανουήλ τον Κομνίνο και 1204 μπαίνουν στην πόλη μέσα. Και εκεί ο λαός διαπιστώνει τι, ότι οι χριστιανοί σφάζουνε, βιάζουνε, αρπάζουνε, λέει λατού, δεν σέβονται ούτε εκκλησίες ούτε τίποτα, στο όνομα του Χριστού. Και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα εστήριξται. Και τότε ουσιαστικά γίνεται η εμφάνιση του κινήματος ενωτική-ανθενωτική, πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα υπόλοιπα χρόνια της αγωνίας από το 1261 έως το 1453, 200 χρόνια, στα οποία στο Βυζάντιο γίνεται η τελευταία μεγάλη αναγέννηση των παλαιολόγων. Πρέπει να τα λέμε. Η παλαιολόγια τέχνη δεν υπάρχει. Είναι η πιο ωραία τέχνη που έβγαλε το Βυζάντιο. Στα χρόνια της απόλυτης πολιτικής παρακμής, η πνευματική άνθηση είναι απίστευτη. Ουσιαστικά όλος ο εκκλησιαστικός τρόπος ζωής με ακολουθίες, με ευχές κτλ. Οριστικοποιείται αυτά τα 200 χρόνια της απόλυτης παρακμής. Πολιτικά ετοιμοθάνατο το Βυζάντιο. Εκκλησιαστικά ανθυρότατο. Πολιτισμικά ανθυρότατο. Ίσως στους σπασμούς του άνθρωπου, στους επιθανάτιους, βγάζει την ωραιότερη εικόνα που μπορεί να έχει. Γιατί μέσα του βγαίνει αυτό που είναι. Η ταυτότητά του. Και η ταυτότητα γίνεται δημιουργική. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το οποίο σημαίνει στο Βυζάντιο και δεν το ξέρουμε, αγαπητοί μου. Δεν το ξέρουμε διότι ούτε η ιστορία μαθαίνουμε, στα σχολεία τραγική κατάσταση και δεν φταίνε οι δάσκαλοι μόνο. Φταίνουν και τα... Η νοοτροπία, όλο το σύστημα είναι αρρωστημένο σε αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Παλεύουν εκεί οι ταλέποροι δάσκαλοι, οι καθηγητές να μάθουν ιστορία στο δημοτικό Βυζαντινή ιστορία, στο γυμνάσιο Βυζαντινή ιστορία και υπάρχει το χάος από κάτω. Κανένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, αφού είμαστε με αερογέφυρα κάτω. Μόνο τεχνητή νοημοσύνη μας ενδιαφέρει. Όχι, θέλω να πω ότι στα πλαίσια της ηγεμονεύουσας παράδοσης της παιδείας που είναι εταιρικά του διαφωτισμού, που είναι του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, όχι του ορθόδοξου, του ελληνικού διαφωτισμού. Του συνθετικού διαφωτισμού. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε με μια αερογέφυρα να πάμε από τον Περικλή στο Κολοκοτρώνη και έχουμε ρίξει στο Κεάδα ως μεσαίωνα και με χρόνους βαρβαρότητας και σκοταδισμού το Βυζάντιο, δηλαδή να πάμε στους προπροπροπάτορες σβήνοντας όλους τους παππούδες και τους πατεράδες των ανθρώπων που κάνανε την Επανάσταση. Τι παιδεία δηλαδή θέλεις, πατεράδε, μες στο κλίγι να μάθουν, τέλος πάντων, πλατιάζουμε πάλι. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε λιγάκι στην ιστορία. 1204 λοιπόν αυτός ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πλέον μεταξύ μόνο και μόνο χάζω μέγα στρίτε. Και 200 χρόνια οι αυτοκράτορες, οι πολιτικοί, απελπισμένοι γιατί βλέπαν το τέλος της αυτοκρατορίας, βλέπανε τους Τούρκους οι οποίοι ετοιμάζονταν
ζητάνε βοήθεια από τη χριστιανική Δύση. Εσείς μας φάξατε, εσείς μας λαιλατήσατε, εσείς μας βιάσατε, εσείς χωρίσατε τις εκκλησίες. Τα αφήνουμε όλα στην άκρη, αρκεί να μας βοηθήσετε να αντέξουμε στην επίθεση των Τούρκων. Αρκεί να πάρουμε λίγα χρόνια ζωής και να σταθούμε στα πόδια μας. Μαζί σας, μαζί σας. Είμαστε έτοιμοι ακόμη και να αφήσουμε στην άκρη την πίστη. Την ακρίβεια της πίστης. Τα δόγματα, όλα αυτά για τα οποία παλέψαμε. Όλα αυτά για τα οποία πάλεψε ο Παλαμάς. Όλα αυτά για τα οποία, να το πω έτσι, οι άνθρωποι νιώθανε την ανάγκη να εκφράσουν τη διαφωνία τους σε αυτήν την ένωση των εκκλησιών. Είμαστε έτοιμοι να τα αφήσουν αρκεί να μας βοηθήσετε. Και εισέπραξαν υποκρισία και ψέμα. Εισέπραξαν συμφεροντολογία. Αυτό είναι το αληθινό πνεύμα εκείνου του πολιτισμού. Του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος, του δυτικού ανθρώπου, ο οποίος δεν κινείται με βάση το οικουμενικό, αλλά με βάση το συμφεροντολογικό. Αυτός ο πολιτισμός, ο οποίος πάντοτε την ελληνικότητα, τον ελληνικό τρόπο, ενώ ταΐστηκε από αυτόν, μακριά εις έργη είμαστε πολλά ολίγοι, ταΐζουμε και μένει και μαγιά στο τέλος, μας τρώνε και μένει και μαγιά. Αυτός λοιπόν ο πολιτισμός, ο οποίος ταΐστηκε από τον ελληνικό τρόπο ζωής, αυτός ο πολιτισμός ποτέ δεν μπόρεσε να αποδεχθεί την Ορθοδοξία ως, να το πω έτσι, την οδό της πίστης που κρατήθηκε ζωντανή 2000 χρόνια. Ποτέ δεν μπόρεσε να την αποδεχθεί. Και αυτό το τραγικό σημείο φάνηκε από το γεγονός ότι αρνήθηκαν στην πιο μεγάλη ανάγκη της χριστιανοσύνης, δεν είδαν ποτέ την Ορθοδοξία σαν κομμάτι της χριστιανοσύνης. Ούτε καν σαν κομμάτι δεν την είδανε. Είδαν την ευκαιρία μέσα από την κατάρρευση του κράτους να επιτεθούν στην Ορθοδοξία. Και έτσι κάνανε τους μισιονάριους, κάνανε ό,τι κάνανε στους αιώνες της τουρκοκρατίας για να μπορέσουν να εξαλείψουν, αν ήταν δυνατόν, την Ορθοδοξία από το προσκήνιο. Μα όλος ο καβγάς που έγινε απέναντι στο Βυζάντιο και απέναντι σε αυτό που και σήμερα δεν το αποδέχονται και δεν θα το επιτρέψουν ποτέ, η Ελλάδα να γίνει στη θέση των Τούρκων Βυζάντιο. Γιατί όλος τους ο αγώνας ήταν ακριβώς μια χειραφέτηση από αυτό. Και δεν μπόρεσαν ποτέ, ακριβώς επειδή δεν μπονέσανε την παράδοση αυτών των ανθρώπων, να κυριαρχήσουν και να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Δεν μπορέσανε να την διατηρήσουν. Δεν μπορέσανε να την κρατήσουν το 1204, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη διάρκεια της εκστρατείας των Δαρδανελίων, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι, μετά τους Βαλκανικούς. Λοιπόν, αυτή είναι η πρέμουρα τους. Καλύτερα, δεν είμαστε εμείς δηλαδή που λέμε καλύτερα το Φέση παρά η δυτική τριάρα, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι λένε μωρέ καλύτερα το Φέση παρά ο Σταυρός. Αν δεν μπορούμε να σας έχουμε υποχείρια όπως σας θέλουμε, μείνετε με τους Τούρκους. Πάει και να μείνουν οι Τούρκοι. Αλληλεγγύη. Αυτό. Μα και η μικρασιατική καταστροφή, με προκαλείς τώρα. Μα τι να λέω. Η μικρασιατική καταστροφή στην ουσία τι ήτανε. Αποτέλεσμα της απόλυτης εγκατάλειψης. Βεβαίως φταίγαμε. Εμείς πρώτοι φταίμε. Πάντοτε εμείς φταίμε. Γιατί αν δεν μπορείς να σταθμίσεις. Αν δεν μπορείς, όχι πάντα να δω, αν δεν μπορείς να σταθμίσεις το διεθνές περιβάλλον και είσαι μικρόνοας, θα την πατήσεις. Σαφέστατα. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι μας στέλνουν στη Σμύρνη ενώ έχουν στο σχέδιο τους την ανταλλαγή των πληθυσμών. Έτσι. Το έκανε μπαμ, ξεκάθαρα. Μας στέλνουν στη Σμύρνη, αρχίζουν σταδιακά μας εγκαταλείπουν. Πρώτα οι Ιταλοί, μετά οι Γάλλοι, οι Ρώσοι ήδη το είχαν κάνει από το 17. Έτσι. Και οι Εγγλέζοι τηρούν μια πολιτική ουδετερότητα να δουν πού θα κάτσει η μπίλια για να κάνουν τις διανομές εκεί που έπρεπε να κάνουν, να κρατήσουν. Αν μας στέλνανε στη Μικρά Ασία, δεν θα μας διώχνανε τους λόγους
μέσα από την Κωνσταντινούπολη. Θα τους αφήνανε εκεί. Λοιπόν, αλλά τώρα φεύγουμε, αλλά αυτή είναι η ομορφιά αυτών των κειμένων, ότι δεν είναι πεθαμένα. Με συγχωρείς, καθόλου δεν φεύγουμε. Στην ουσία είναι η συνέχεια όλων αυτών που ζούμε. Ναι. Τα ίδια γευτήκαμε και με την Κύπρο. Εμείς φταίμε βεβαίως, εμείς κάναμε τα λάθη, τα μεγάλα. Αλλά δεν μας βοηθήσαν κιόλας. Και δεν πρόκειται πολλές φορές ντυμένοι φίλοι, οι εχθροί μου, λέει ο Ηλίτης στο Άξονεστή. Σκηνοθεσία είναι όλους ο λόγος του. Διακομωδών, λέει ο Άγιος Γρηγόριος για τον Βαρλάμ, και περιπέζουν τα δικά μας. Ούτε αγιασμό πήρα από την Εκκλησία την Ορθόδοξη, ούτε μετήχη στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ούτε έβαλε τα μοναχικά του διακριτικά. Είναι αυτόπλαστος και επίπλαστος μοναχός. Και έχει και μυστικούς λόγους περικολάσεως περί του καθαρτηρίου πυρός. Και τι λέει, εγώ θα ήθελα σε αυτό, Γιώργο, να σταματήσουμε. Εγώ δε από αυτά και τα παρόμοια υποπτεύομαι ότι κηρύσσει κτιστήν την Θεοποιόν χάρη του Πνεύματος, όχι από άγνοια, αλλά από κακόνια. Εάν πάλι από άγνοια, αφού γράφει κατά των γνωριζόντων, συζεύξα στην απόνοια με την ως προς αυτά άγνοια, το έγκλημα είναι χειρότερο όπως νομίζω. Διότι ολόκληρον αποτρόπαιον δόγμα εξεπήγασαν από τη αυτήν πηγή, από την οποία και τώρα ούτως παρουσιάστη προστάτης πολλών και πονηρών αιρέσεων, όπως θα δείξει ο λόγος στη συνέχεια. Γράφει, λέει, είτε από άγνοια, είτε από κακόνια. Είτε δεν σκέφτεται σωστά, είτε αγνοεί. Αλλά αν αγνοεί, γιατί επιτίθεται εναντίον αυτών που γνωρίζουν. Συζεύξες, λέει, την απόνοια με την προς αυτά άγνοια. Ότι τη διάλυση του νου, της γνώσης του, της πραγματικής, δεν έχει γνώση. Την ενώνει με την άγνοια. Εδώ λοιπόν θέλω ένα σχόλιο. Γιατί? Γιατί αυτό ζούμε στους καιρούς μας. Άνθρωποι που δεν ξέρουν επιτίθενται εναντίον αυτών που γνωρίζουν. Άνθρωποι που πλάθουν σενάρια, συνωμοσίες, καταστροφές, επιτίθενται εναντίον αυτών που ξέρουν. Άνθρωποι απορρίπτουν την Εκκλησία χωρίς να γνωρίζουν. Και έχουν το θράσος και κακόνοες να είναι και αγνοούντες και να τα βάζουν με αυτούς που γνωρίζουν. Δεν ξέρετε εσείς. Δεν ξέρετε πατριάρχες, δεν ξέρετε αρχιεπίσκοποι, δεν ξέρετε σύνοδοι, δεν ξέρετε κανένας. Εμείς ξέρουμε. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Και αυτός ο ξερολισμός, ο οποίος υπάρχει και σε όλα τα στοιχεία της ζωής. Από τα πάνω μέχρι τα κάτω μας. Και στα πολιτικά και στα αθλητικά είσαι βέβαιος ότι κάτι είναι πέναλτι. Ενώ άστο, ψάξτε και από αυτή τη μεριά. Είσαι βέβαιος ότι αυτό είναι εκεί ή εκείνο ή το άλλο. Γιατί είσαι βέβαιος? Είσαι ειδικός. Πέρα από το ειδικός, εδώ πέρα κάθεσαι 600 μέτρα στην τελευταία κερκίδα και τα βλέπεις καλύτερα από το διαιτητή που είναι στα 3 μέτρα. Γιατί? Γιατί είναι άλλα αυτά που σε ενδιαφέρουν, έτσι, και όχι το να παιχτεί μπάλα, να κερδίσεις. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό φανταστείτε τώρα στα πνευματικά πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι, έτσι. Στα πνευματικά, να μην ξέρεις. Να είσαι αστοιχείωτος. Κάνουν κηρύγματα άθεοι άνθρωποι, μιλάνε για το τι είναι η Εκκλησία. Από την άλλη μεριά, κάποιοι δικοί μας που δεν έχουν επίγνωση της θεολογίας, ούτε της παράδοσης, ούτε το εν το κοινωνήν το αληθεύειν και εν το αληθεύειν το κοινωνήν, πουλάνε γνώση και επίγνωση. Άγνοια και κακόνια. Και πηγαίνει στο μεγάλο ζήτημα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, παίρνοντας τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, και λέει το εξής. Ο αραβών της μελούσης επαγγελίας, η χάρις της υιοθεσίας, η θεοποιός δωρεά του πνεύματος είναι το φως της υπεραρήτου δόξης, εποπτευόμενον από τους Αγίους. Φως ενυπόστατον, άκτιστον, πάντοτε υπάρχουν εκ του πάντοτε και ανεπινοήτως υπάρχοντος, φανερούμενον εις τους αξίους και φανερώνον εις αυτούς των θεών διε αυτού. Τώρα μεν εν μέρη, εις τον μέλλοντα αιώνα τελειότερο. Το φως της κοινωνίας του Θεού, το φως του Αγίου Πνεύματος είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος και είναι φως της δόξης του Χριστού.
δόξης εποπτευόμενο από τους Άγιους, οι Άγιοι μπορούν να το δουν. Είναι φως εν υπόστατον, άκτιστον. Δεν είναι κάτι δημιουργημένο. Υπάρχει εκφύσεως στον Θεό. Πάντοτε υπάρχουν και εκ του πάντοτε και υπάρχοντος, ανεπινοήτως. Και φανερώνεται στους αξίους και φανερώνει σε αυτούς του Θεού, το Θεό. Τώρα εν μέρη, δεν μπορείς να το δεις στην πληρότητά του, στην αιωνιότητα περισσότερο. Και ο φιλόσοφος ούτως εκλαμβάνωνε αυτόν ξένων προς το τιούτο φως, αφού δεν ευάδισε ούτε πολύγων την οδόν την φέρουσα εις αυτόν, δεν ακολούθησε πνευματική ζωή. Μη δυνάμενος να το βαστάσει καθόλου, δεν προσέθεσε εις την πίστη την πράξη, για να φτάσει μέσω αυτής εις εκείνη την θεωρία. Αλλά παρνηθείς και την πίστη, και τους μη αρνηθέντες αυτήν, αλλά δι' αυτής ανυψωθέντες. Φοβερό πράγμα αυτό. Δεν προσέθεσε στην πίστη την πράξη για να φτάσει στη θεωρία. Και ταυτόχρονα αρνήθηκε αυτούς που ανυψώθηκαν. Δεν είναι μόνο ότι έκλεισε το δρόμο της θέωσης στον εαυτό του. Είναι ότι κλείνει και την πόρτα, μοιάζοντας με εκείνους τους Φαρισαίους που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Ότι όχι μόνο εμποδίζουν τους ανθρώπους να μπουν στην οδό της Βασιλείας του Θεού, αλλά κλείνουν και την πόρτα κιόλας. Για να μην μπουν ποτέ οι άνθρωποι. Φοβερό πράγμα αυτό. Πώς δεν θα είναι αυτοί που τα ξέρουν όλα για να μπορούν μετά να κάνουν το κουμάντο τους. Έτσι. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω ότι ο Άγιος Μάξιμος ονόμασε θέωση την θεότητα ταύτη. Ορίζουν δε την θέωση, τη θεϊκή φύση, την εκάλεσε εν υπόστατον έλαμψη. Μη έχουσα γένεση, δεν γεννήθηκε, δεν δημιουργήθηκε, αλλά ανεπινόητον φανέρωσε εις τους αξίους. Φοβερό πράγμα. Ότι χωρίς ο νους του ανθρώπου να το φτιάχνει και να το γεννά η φαντασία ή η γνώση του ανθρώπου, οι άξιοι λαμβάνουν την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι η χάρις. Πώς λέει το λαμβάνουμε αυτό το φως? Δεν είναι από την χάρη και την ενέργεια του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι από την χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τότε είναι η ενέργεια της ουσίας του Πνεύματος. Και η χάρις είναι άκτιστος. Και δίδεται σε αυτούς που ζουν θεοπρεπώς, έχοντας θεία και ουράνια ζωή. Δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι ακολουθούν την οδό της αγάπης και της κοινωνίας με τον Θεό. Και ταυτόχρονα είναι θεοποιός δωρεά, η οποία δεν χωρίζεται του χορηγούντος πνεύματος και είναι φως, αφού χορηγείται διαπορεί του ελάμψους και γνωρίζεται μόνον υπό τον ηξιωμένον. Εν υπόστατος μεν, όχι δε ως αυθυπόστατος, αλλά ως εκπεμπωμένη υπό του πνεύματος εις άλλην υπόσταση, εντός της οποίας και θεωρείται το Άγιο Πνεύμα στέλνει αυτό το άκτιστο φως για να μπορέσουμε να το κοινωνήσουμε εμείς. Και δεν χορταίνεται, λέει. Ο λαμβάνω, λέει, δεν χωρεί το σύνολο της Θείας Ενεργίας, δηλαδή δεν εξαντλείται η χάρη του Πνεύματος. Ως εν εσόπτρου, ως δι' εσόπτρου εν ενίγρου, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή παίρνουμε μια γεύση. Αλλά δεν χορταίνεται ο Θεός. Δεν εξαντλείται ο Θεός. Έλαβες την χάρη. Έλαβες το φως. Αλλά δεν τέλειωσε αυτό το φως. Και δεν χωρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα αυτό το φως. Δηλαδή, δεν το πήρες εσύ και κόπηκε από τον Θεό. Όχι. Εσύ το πήρες ως δώρο και αυτό παραμένει στον Θεό. Επομένως, το πρόβλημα είναι ότι τι θα γίνει. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας περιμένει. Θα έλθει, λέει, μετά σώματος, λέει ο Ιωάννης Γρηγόριος ο θεολόγος, όπως είναι ο λόγος μου, τι ούτως δε ο οποίος όφθη από τους μαθητές στο όρος ή παρεδείχθη, καθώς η θεότης υπερενίκησε το σαρκείον. Και μπαίνει τώρα εδώ πέρα ξανά σε αυτή την κουβέντα, Γιώργο, για τη μεταμόρφωση του Σωτήρα.
Φοβερό είναι. Η οποία είναι μία από τις πιο σπουδαίες γιορτές, φίλοι και φίλες, του χρόνου του εκκλησιαστικού. Ποιος το ξέρει. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Είναι μια γιορτή η οποία περνά, θα έλεγα, στα ψηλά του καλοκαιριού. Δεσπόζει η Παναγία. Και καλώς. Από τη μία μεριά. Από την άλλη, όπως η εκκλησία, βλέπετε. Θυμάμαι κάποιον παππούλι που έλεγε κάτι ωραίο. Λέει, η Παναγία είναι κοντά μας, την αισθανόμαστε κοντά μας, γιατί μιλάει στο συναίσθημά μας. Η μάνα μιλάει στο συναίσθημα. Ανθρώπινο στοιχείο το συναίσθημα. Όμως λέει, ξεχνάμε μια άλλη γιορτή, λέει, που προηγείται της Παναγίας, που είναι η μεταμόρφωση. Η Παναγία μας αγκαλιάζει σαν μάνα σε αυτόν τον κόσμο για να μας οδηγήσει στην αιωνιότητα. Η μεταμόρφωση όμως είναι πώς θα είναι η αιωνιότητα. Και το ένα καλό και το άλλο καλό. Και το ένα σπουδαίο και το άλλο σπουδαίο. Γιατί αφήσαμε όμως το ένα και κρατάμε μόνο το άλλο. Αυτό έχει να κάνει με το συναίσθημά μας, με τη συναισθηματικότητά μας στην ανθρώπινη. Και βλέπεις ότι η Εκκλησία, Πάτερ Αντώνη, συγκαταβαίνει. Όμως εδώ ο Άγιος λέει τι, η Θεότης λέει υπερενίκησε το σαρκείο, την σάρκινη φύση. Εκείνη τη στιγμή, την ώρα που ο Χριστός μετεμορφώθη έμπροστα των μαθητών του. Δείξες τις μαθητές σου, την δόξα σου, καθώς η δύνατο. Έως ανήδωσή. Και όχι μόνο υπερνίκησε, λέει, αλλά υπερνικά, λέει, στο διηνεκές. Και αυτό και θα γίνει και κατά το μέλλον αιώνα. Και όλο αυτό το στοιχείο είναι το πιο σημαντικό που μας περιμένει. Η κοινωνία δηλαδή με την δόξα του Θεού, όπως αυτή αποτυπώθηκε σε αυτό το θαβόριο φως εκείνη τη στιγμή. Φως, λέει, είναι η παραδειχθήσα εις τους μαθητάς Θεότης επί του όρους. Και τώρα ο Άγιος εδώ πέρα τα χώνει στον Βαλάμ. Δεν είναι ένα φαινομενικό φως. Ούτε ένα κτιστό φως. Είναι άκτιστο φως. Είναι δηλαδή το φως που πηγάζει από τον Χριστό, αδημιούργητο με τα μέτρα, τα κτιστά, τα κοσμικά, τα ανθρώπινα. Και είναι αληθινό φως. Δεν είναι απλώς ένα σύμβολο του φωτός. Δεν φάνηκε συμβολικά στο θαβόρ επάνω κάτι που δείχνει, ας πούμε, πώς θα είναι ο Χριστός. Είναι το ίδιο το φως που είναι η φύση, η θεϊκή λάμπη. Παραδεικνύει, λέει, τις ακτίνες της η θεϊκή φύση. Από εδώ και κάτω πια μπαίνει σε εκείνη τη συζήτηση περί συμβόλου που προηγείται κάτι αιώνες πάνω στο, από το Σωσίρ και μετά ανάμεσα στα σημαίνονται και σημαίνονται σημαινόμενα όλη τη γλωσσολογία, όλα αυτά τα πράγματα και ακόμη και σε επίπεδο φιλοσοφικό είναι πολύ πάνω η ανάλυση του πάνω στο τι είναι σύμβολο, σύμβολο που μετέχει δύο φύσεων, αν είναι μία από ποια είναι αυτό που είναι σύμβολο, πιο πλήρη και πιο βαθιά. Εγώ όχι πως έχω διαβάσει και πάρα πολλά, αλλά δεν είναι και λίγα αυτά που με ενδιαφέρουν και διαβάζω. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα με ξεπερνάει. Έτσι. Δηλαδή ξεπερνάει ό,τι έχω διαβάσει. Ο Μέγας Βασίλειος λέει δεικνύων ότι ο εις τρεις υποστάσεις προσκυνούμενος Θεός είναι εν φως, λέγει ο Θεός φως εικόν απρόσιτος. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή εδώ τώρα έρχεται να μας πει ότι ο Θεός είναι φως και αυτό το φως δεν είναι διαφορετικό φως στον Πατέρα, διαφορετικό φως στον Υιό, διαφορετικό φως στον... Είναι ένα το φως. Το αληθινόν φως της αληθινής θεότητος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Άγιος Μάξιμος λέει πάλι ο ομολογητής, συνηθισμένος να χαρακτηρίζει αναλόγως των περιστάσεων το εν σύμβολο του άλλου κατά αλληγορική έννοια, δεν κάνει πάντοτε το μικρότερο σύμβολο του μεγαλύτερου, όπως ενόμησες Βαρλάμ εσύ ο καθόλας σοφός, αλλά ενίοτε το μεγαλύτερο του μικρότερου, όπως και το δεσποτικό εκείνο σώμα, το κρεμασμένον επί του Σταυρού, το σώμα του Χριστού, καλεί σύμβολο του προσιλωμένου στα πάθη σώματος ημών.
τον δε Ιωσήφ ερμηνευόμενον με τη λέξη πρόσθεση, σύμβολον αρετής και πίστεως. Διότι ταύτα λέγει προς τη θέμενη στα προηγούμενους κρατούν τα πάθη, αποκαθυλώνουν εκείνους από αυτά, όπως ο Ιωσήφ τον Κύριον από τον Σταυρόν. Δεν ξεκινάει ανάποδα, αλλά ξεκινάει ότι το σώμα του Χριστού είναι το σύμβολο της προσήλωσης του δικού μας σώματος που είναι γεμάτο πάθη. Εκείνος δεν έχει πάθη, αλλά παίρνει όλα τα πάθη μας, όλα τα σώματά μας επάνω. Ο Μωυσής είναι σύμβολο της προνοίας του Θεού και ο Ηλίας της κρίσεως. Θα κρυθούμε όλοι. Άρα λοιπόν ούτε αυτοί δεν παρευρίσκονται αληθώς, αλλά όλα εκείνα ήσαν φάσματα και υπόκρισης. Εδώ είναι αυτό το οποίο είπες προηγουμένως. Ότι ο Βαρλάμ δεν μπορούσε να καταλάβει και τα έλεγε όλα συμβολικά είναι. Όλα είναι μια ιστοριούλα. Όλα είναι κάτι δείχνουν. Το σύμβολο για την παράδοση μας Γιώργη για την Ορθόδοξη, ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμα έχει εκπληκτική ανάλυση στη συμβολική θεολογία. Λέει το σύμβολο είναι πρώτα απ' όλα μια πραγματικότητα και μετά δείχνει και κάτι ακόμη. Δεν, επάνω στο Σταυρό του Χριστού δεν ήταν ένα σύμβολο του σώματος του Χριστού. Θα είχαμε έναν δοκιτισμό τότε. Θα φαινόταν ότι πέθανε ο Χριστός. Αλλά ήταν το ίδιο το σώμα του Χριστού, το οποίο πέθανε. Ο άνθρωπος πέθανε. Η ανθρώπινη υπόστασή του πέθανε επάνω στο Σταυρό. Όχι φαινομενικά, πραγματικά. Αλλά ταυτόχρονα τι, δείχνει και κάτι άλλο. Σταύρωσε κι εσύ το δικό, τα δικά σου πάθη. Βεβαίως ο Μωυσής είναι σύμβολο της πρόνοιας του Θεού. Βεβαίως ο Ηλίας της κρίσης, της δευτέρας παρουσίας. Αλλά υπήρξαν όμως και ήταν παρόντες στη μεταμόρφωση. Άστα τα συμβολικά. Μην προσπαθείς δηλαδή να μας μπερδέψεις, του λέει Βαρλάμ. Η ουσία είναι ότι παν σύμβολον, δεν ξέρω αν το πρόσεξες αυτό στο 14, παν σύμβολον, ή είναι εκ της φύσεως του πράγματος του οποίου είναι σύμβολον ή ανήκει εις άλλην εντελώς φύσιν. Διότι όταν πρόκειται να ανατείλει ο ήλιος, φυσικόν σύμβολο του φωτός του είναι ο όρθρος, το πρωινό. Το και της καυστικής δυνάμεως φυσικών σύμβολων είναι η θέρμη. Το δε μη φυσικών σύμβολων ή ενώ εκ φύσεως υφίσταται καθεαυτό γίνεται αναλόγως προς τους χρησιμοποιούντες αυτό σύμβολο, όπως ο πυρσός κατά την επέλευση πολεμίων. Με τον πυρσό δείχνουν, ειδοποιούσαν οι φρικτορίες. Ναι, ναι. Ότι έρχονται οι εχθροί ή επάσχονται σε ένα γεγονός. Ή δεν υφίσταται μεν αυτό τελώς, γίνεται δε ως είδος φάσματος, κατά χρήσιν υπό της προνοίας, πράγμα το οποίο είναι μόνο σύμβολο. Τι αυτά δεν είναι τα αισθητός και σχηματικός δεικνύοντας στους προφήτες, όπως το δρέπανο του Ζαχαρίου και επελέκης του Εζεκίλ και άλλα παραπλήσια. Η σημαία είναι ένα σύμβολο. Η Ελλάδα όμως υπάρχει. Αν δεν υπήρχε η Ελλάδα δεν θα είχε νόημα η σημαία. Είναι έτσι. Έτσι. Και είναι η επόμενη πρόταση. Διάβαστε. Δυναμή της. Το φυσικό λοιπόν συνυπάρχει πάντοτε με την φύση από την οποία έχει το είναι, εφόσον είναι φυσικό. Έτσι. Ακριβώς. Εφόσον είναι φυσικό, και όταν πάμε τώρα και μιλάει. Συνυπάρχει με την φύση που. Με αυτή έχει, τη λέξη. Το είναι. Μην μπερδεύουμε τα ποτάμια, τη γη, το χώμα, το φυσικό, αλλά μιλάμε για φύση του πράγματος. Και πηγαίνει λίγο παρακάτω, αν θέλεις. Λέει, άκουσε τον Σοφόνη στα θεία, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκήνο που λέει: μεταμορφώνεται ο Χριστός, όχι προσλαμβάνω ό,τι δεν είτο, ούτε μεταβαλλόμενο εις ό,τι δεν είτο, αλλά εμφανίζουν στους μαθητάς τους ό,τι ήταν, ό,τι στην πραγματικότητα ήταν. Διανοίγουν τους οφθαλμούς τούτων και καθιστών αυτούς εκ τυφλών βλέποντας, διότι ενώ παρέμενε στην προηγούμενη ταυτότητα, εβλέπε το φανερά από τους μαθητάς, διότι αυτός είναι το φως του αληθινών, το οράισμα της δόξης. Και τούτο δεικνύει και ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος λέγει «Διεφαίνεται ως σαν φως, διαμέσου η αλλήνων ημένων, του τέστη διαμέσου της εξημών σαρκός του Κυρίου,
Η θεία δύναμη σε αυτού διαβγάζουσα του έχοντα του οφθαλμού τη καρδία καθαρό. Αλλά και κατά την ετησία νεορτήν ψαλόμενη στην εκκλησία, το ότι είχε κρυφθεί υπό την σάρκα το τώρα παραλυκνιόμενον και το αρχέτυπον και υπέρφατον κάλο το τώρα παραγυμνούμενον. Τι άλλο παριστούν παρά ότι προϋπήρχε. Κρυβόταν το φως, λέει, μέσα στη σάρκα του Χριστού. Και όταν άφησε ο Χριστός να φανεί αυτό το φως, καθώς η δύναντο, οι μαθητές μπόρεσαν να δούνε. Αλλά δεν ήταν κάτι ψεύτικο, ούτε ένα μαγικό που έκανε ο Χριστός εκείνη τη στιγμή. Αλλά ήταν αυτό που κρυβότανε, το κρυπτόμενο. Έχει μια, δεν ξέρω τώρα που ακριβώς το έχει, που λέει ότι ενώ έλαμψε ως ήλιος, κανένας άλλος δεν το δει. Άρα ήταν που άλλαξε τα μάτια. Άφησε τα μάτια να ανοίξουν. Έτσι. Και αυτό, εάν λοιπόν είναι φυσικό το σύμβολο στο κεφάλαιο 19, το φως εκείνον το οποίο έλαμψε στο όρος από τον Σωτήρα δεν είναι φυσικόν και των δύο του των φύσεων. Διότι τα φυσικά είναι διάφορα της καθεμιάς από αυτά στα δύο. Να είναι της ανθρωπίνης φύσεως είναι βεβαίως αδύνατον. Διότι η φύση μας δεν είναι φως και μάλιστα ως σαν εκείνο. Και εξάλλου τότε ο Κύριος δεν ανέβη στο θαβόρι μου φως παραλαμβάνουν μαζί του τους εκκρήτους μαθητάς δια να δείξει ότι είναι άνθρωπος. Διότι αυτό ήδη επί τριετίαν το έβλεπαν. Συνδιαιτώνταν, έτρωγε μαζί τους, συμβιώτευε, ζούσε μαζί τους. Δια να χρησιμοποιήσουμε γραφική λέξη, συναυλιζόταν μαζί τους. Αλλά να δείξει κατά το ψαλμό ότι αυτός είναι του πατρός το απάβγασμα. Ως προς τα ανθρώπινα ήταν άνθρωπος κατά πάντα πλην της αμαρτίας. Όμως μέσα σε αυτήν την ανθρώπινη φύση κρυβόταν υπό την σάρκα η αστραπή της ουσιώδους και θείας ευκρεπίας σου Χριστέ. Και αυτό λέει επέδειξες στο Άγιον Όρος Ευεργέτα, εκλάμψες εις τους παρισταμένους μαθητάς. Γνωρίζομεν δε και το φως του ηλίου, διότι και εκείνος συλληπτών με την όψη, με την οποία έχουμε την ικανότητα να αντιλαμβανόμεθα και το λυκαυγές. Ο δε δίσκος του ηλίου δεν επιτρέπει ούτε να τον ατενίσει κανείς, ακόμη και η λαμπρόπτηση του είναι σχεδόν αθέατος από αυτόν. Πού να ανιβάλεις τα μάτια σου να δεις το ηλίου, θα τυφλωθείς. Πάντα, όταν είναι να δούμε την έκπληξη από μικρό παιδί, θυμάμαι που τα μουτσουρώναμε το γυαλί, αλλιώς θα στραβώνομαστε. Έτσι. Η δε αφή, ενώ αντιλαμβάνεται τη θέρμη του πυρός, δεν έχει καμία αντίληψη της καυστικής δυνάμεως, της οποίας είναι σύμβολο η θέρμη. Πλην όσων να γνωρίζει ότι αυτή υπάρχει, αλλά όχι η οποία ούτε πόση είναι. Καταλαβαίνει ότι πάει κοντά ότι κάτι καίγεται εδώ πέρα, ότι έχει δύναμη. Αλλά αν δεν βάλεις το χέρι σου μέσα, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο καίει, αλλά θα είναι αργά τότε. Διότι άλλος θα κατήντα να γίνει όλη η πυρ και να χάσει το να είναι αφή ακριβώς μετά. Αν επειράτω να μάθει εμπράκτος τι είναι το καυστικό το οποίο προβάλλει την θέρμη. Διότι αν τολμήσει ποτέ να προσβάλλει το καυστικό σώμα, αμέσως υποχωρεί και φεύγει προτροπάδι. Μεταμεληθείς απικρός δια την ορμήν προσμάθηση. Είναι λοιπόν μεθεκτής την αφήνει δύναμη στο πυρός, η θέρμη, εντελώς όμως αμέθεκτος η καύση. Δηλαδή μπορούμε να κατανοήσουμε τον Χριστό ως άνθρωπο, αλλά την θεότητά του δεν μπορούμε να την προσλάβουμε. Μόνο δια της χάριτος και όταν θέλει ο ίδιος να αποκαλυφθεί. Εδώ πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, Γιώργη, ότι θα είναι το φως του μέλλοντος αιώνος αυτό. Και δεν μπορεί να είναι η δύναμη και η ενέργεια του Θεού κτιστή όπως λέει ο Βαρλάμ. Αλλά είναι τι? Θεοποιών δώρων. Δηλαδή απαιτείται χάρις. Δεν είμαστε κατά φύση Θεοί. Είμαστε κτιστοί. Απαιτείται χάρις. Δεν είναι ενεργοποίηση της φυσικής μας ιδιότητας. Δηλαδή ο Θεός δεν μας έδωσε τη δυνατότητα, να το πω έτσι, στη φύση μας, δεν μας έδωσε ως φυσικό χάρισμα την θεότητα. Πλαστήκαμε για να πεθάνουμε, Πάτερ Αντώνη. Το κτιστό έχει αρχή και τέλος. Εκ του μειόντος εις το είναι μας έφερε ο Θεός. Αλλά δεν μας άφησε να γυρίσουμε στο μειόν.
μας έδωσε τη δυνατότητα, κοινωνώντας μαζί του, μας έδωσε τη δυνατότητα ενεργοποιώντας το κατ' εικόνα, να πάμε στο καθομοίωση. Αλλά απαιτείται η παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και η όποια αθανασία της ψυχής δεν είναι αθανασία που την δικαιούμαστε, που είναι μέσα στην φύση μας, αλλά είναι δώρο του Θεού. Αλλιώς, λέει, θα ήταν έργο φύσεως η θέωσης και ουχή δώρο του Θεού. Και ο μέτοχος αυτής θα δυνηθεί, θα μπορούσε να ήταν και φύση Θεός. Δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν θεοί από μόνοι μας. Όχι. Αλλά τι, όλα είναι δώρα της χάριτος. Μην νομίζεις λοιπόν θέωση απλώς τούτο, την απόκτηση των αρετών, αλλά την διαρετών προσγειωμένη λαμπρότητα και χάρη Θεού. Όπως λέγει και ο Μέγας Βασίλης, ότι μία ψυχή η οποία με την δική της άσκηση και τη βοήθεια του Πνεύματος συνύφξησε τα φυσικά σορμάς, γίνεται κατά τη δικαία κρίση του Θεού αξία της λαμπρότητος, της δεδομένης δια της χάριτος του Θεού στους Αγίους. Δηλαδή, ό,τι σου δόθηκε, αγωνίσου να το αυξήσεις. Και ταυτόχρονα θα διαπιστώσεις ότι ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. Άλλωστε ο Κύριος ενδυμεί στους ανθρώπους διαφοροτρόπους, με διαφορετικό τρόπο και κατά την αξία και τον τρόπο των ζητούντων αυτών. Εδώ θέλω να σταθώ λιγάκι γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. 20 που είμαστε. Είμαστε στο 28. 28. Ο Θεός, λέει, ενδυμεί κατοικεί στους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο κατά την αξία μας και τον τρόπο της αναζήτησής του. Αναζητούμε το Θεό. Αγαπητός. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Αναζητούμε τον Θεό, φίλοι και φίλες, ή όχι. Το Άγιο Πνεύμα χαίεται, λέει, σε εμάς, δια του Υιού πλουσίως, αλλά δεν κτίζεται. Και μεταλαμβάνεται από εμάς και λαλίδι ημών. Αλλά δεν είναι κτιστό το Άγιο Πνεύμα. Είναι χάρις. Δεν μπορούμε να δούμε την υπερούσια ουσία του Θεού, αλλά κατά την δωρεάν και ενέργεια αυτού μετέχουμε στις ενέργειές του και λαμβάνουμε την χάρη της υιοθεσίας, γινόμαστε παιδιά του. Η ουσία του Θεού είναι άσχετος, όχι ως σχέσεις, αλλά ως επέκεινα και αυτών των υπερφυών σχέσεων. Και από εκείνη μεν την θέωση χορηγείται σε όλους τους αξιωμένους έκαστον οικείως και καταλήλως. Η δε ουσία του Θεού είναι υπερεξηρμένη όλων των μεθεκτών. Δεν μπορούμε να μετάσχουμε στην ουσία του Θεού. Δεν μπορούμε να είμαστε φύση Θεοί. Όμως μετέχουμε στις ενέργειές Του. Αυτό είναι το κλειδί της πνευματικής μας παράδοσης. Και παίρνει ένα άλλο παράδειγμα. Αναγνωρίζομαι δε ότι η ευφυΐα είναι δώρο του Θεού. Νομίζω ότι αυτό πιστεύω ότι σου άρεσε αυτό. Μου άρεσε, δεν θα πει τίποτα. Οι γνώσεις όχι μόνο δώρο Θεού, αλλά και τελειωτική έξιση της λογικής φύσεως. Δηλαδή, η λογική της φύσης μας μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, στη γνώση. Όχι όμως, λέει, θεοποιών δώρων, διότι δεν είναι υπερφυές, ενώ το θεοποιών είναι υπερφύση. Φοβερό αυτό. Δηλαδή, η μετοχή μας στην θεοποιό ενέργεια είναι υπέρ την φύση μας. Είναι φοβερό πράγμα. Η γνώση είναι το άκρο που μπορεί να φτάσει η φύση μας, η ανθρωπίνη φύση. Η θέωση όμως είναι δώρο του Θεού σε αυτούς που παλεύουν. Και αυτά που λέει ο Βαρλάμ, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι η θέωση είναι κτιστή και φυσική και έγχρονος, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, την πνευματική πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται, λέει μάλλον το εξής, ο ζητών την γνώση πριν από τα έργα, αν μεν πιστεύει στους δοκιμάσαντας, λαμβάνει κάποιον ίνδαλμα της αληθείας. Αν όμως διανοείται αφ' αυτού και εκπέσει του ιδάλματος, τότε καυχάται πολύ ως αν έβρεκε ορμά δυναμικός κατά των πεπειραμένων ως πεπλανημένων. Αυτό είναι το φοβερότερο πράγμα εδώ πέρα. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, Πάτερ Αντώνη, ότι όταν, λέει, ζητάς τη γνώση, αλλά δεν έχεις κάνει τα έργα που πρέπει να κάνεις, αν εμπιστεύεσαι αυτούς που έχουν κάνει τα έργα, τους Αγίους δηλαδή, κάτι παίρνεις. Αν όμως σκέφτεσαι αφ' αυτού και φιλοσοφείς,
τότε θα εκπέσεις και από το λίγο το οποίο έχεις πάρει και θα επιτίθεσαι κατά των πεπειραμένων ως πεπλανημένων. Μην πολυπραγμονείς λοιπόν, αλλά να ακολουθείς τους πεπειραμένους, μάλιστα με έργα. Αν δε όχι με αυτά, τουλάχιστον με λόγους. Αρκούμενος εστες παραδειγματικάς εκφάνσεις, διότι Θεός είναι υπερώνυμος. Είναι πολύ φοβερό αυτό το οποίο λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μας φέρνει στα μέτρα μας, ας είμαστε ταπεινοί και συμπιστευόμαστε τους Αγίους και την Εκκλησία. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, Γιώργη. Βέβαια, και τώρα από εδώ και κάτω συγκεφαλαιώνει όλα όσα επιχειρηματολόγησε πριν με ανάλυση. Από το 33 και κάτω, το 33 εδώ πέρα έχουν κάνει μια μικρή παραγωγή. Για τη θέωση των θεουμένων. Η δε θέωση των θεουμένων αγγέλων και ανθρώπων δεν είναι η υπερούσιος ουσία του Θεού, αλλά ενέργεια της υπερουσίου ουσίας του Θεού εν υπάρχουσα εις τους θεωμένους, όχι όπως η τέχνη εις το τεχνητόν. Διότι ούτως εν υπάρχει στα δημιουργικώς κατασκευαστέντα η δύναμις η οποία τα κατασκεύασαν, επιφαινομένη ή και εμφαινομένη εις όλα, αλλά όπως η τέχνη εις τον αναλαβώντα αυτήν. Εδώ έχω την εντύπωση ότι προφητεύει για την τεχνική νοημοσύνη και για τη βιοτεχνολογία έτσι, του αύριο. Έτσι. Αυτό λέει. Διότι υπάρχει, λέει, η δύναμη η οποία τα κατασκεύασε, επιφαινομένη και εμφαινομένη εις όλα. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως για το Σεφέρι, ότι φαίνεται ο Σεφέρης μέσα στα βιβλία του και στους στίχους του. Αλλά λέει, αυτό λέει, δεν είναι η ουσία του Θεού, αλλά η ενέργεια. Όπως η τέχνη, λέει, εις τον αναλαβώντα αυτήν. Αυτός που ανέλαβε την τέχνη, την προσέλαβε την τέχνη, ζει αυτή την ενέργεια του Θεού. Πολύ σπουδαία αυτά. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω να κλείσουμε εδώ πέρα και για απόψε. Έχουμε και κάποια μηνύματα τα οποία θα σας τα διαβάσουμε στη συνέχεια, αλλά να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα, γιατί πρέπει να βγάλουμε και κάποιο συμπέρασμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υπερασπίζεται έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο πίστης, την Εκκλησία, τον ορθόδοξο τρόπο πίστης και ζωής, ο οποίος ζητά ο σκοπό της ζωής του ανθρώπου, την θέωση, την κοινωνία με τον Θεό, η οποία περνά προφανώς μέσα από την κοινωνία με τον συνάνθρωπο, περνά μέσα από την άσκηση, περνά μέσα από την προσευχή, περνά μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας και είναι όμως και δώρο του Θεού, δώρο της χάριτος. Δεν είναι κατόρθωμά μας. Η αγιότητα είναι δώρο του Θεού. Προϋποθέτει όμως και έναν αγώνα δικό μας. Οι άνθρωποι δεν είμαστε θεοί φίλοι και φίλες. Ο πρώτος μεγάλος πειρασμός του ανθρώπου είναι η αυτοθέωση. Ο διάβολος μας έριξε λέγοντάς μας ότι φάτε για να γίνετε θεοί. Αυτό είναι το θέμα του ανθρώπου. Μια ζωή, αυτό είναι το κλειδί. Και εδώ ο Άγιος επισημαίνει ότι όση γνώση και να έχεις, όση τέχνη και να ξέρεις, όσα και χρήματα να έχεις, όση και παντοδυναμία να έχεις, όση και επιστήμη να έχεις, δεν μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Αυτός είναι ο πειρασμός του ανθρώπου σήμερα. Έκανε και κάνει και κάνουμε τους εαυτούς μας Θεούς. Λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς νομίζω ότι μας δίνει τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις. Να πούμε καλησπέρα στην Θωμαΐς που μας βλέπει από την Ολλανδία. Ευχαριστούμε τον Κώστα και τη Γογό να χαίρεστε το μωράκι σας, την αγάπη μας. Τον Παπασπύρο, τον Τριαντάφυλλο. Η Θωμαΐς λέει είναι αδύνατον για έναν άνθρωπο να μάθει αυτά που νομίζει ότι ήδη ξέρει. Λέει ο επίκτητος. Καλησπέρα στη Μαρία την Τζαγκάρη, στο Γιώργο του Φιλοδήμα, ευχές, στη Βαρβάρα την Τούγκα από τη Δράμα, στη Στέλλα την Παπαστεριάδο, τη Φωτεινή, την κυρία Ευγενή από τη Θεσσαλονίκη, την Σοφία την Ανδριώτη, τον Πάβη από τους Παξούς, τον πατέρα Νεκτάριο από τη Ρόδο. Να είστε καλά, πατέρα μου. Χαίρομαι που είστε καλά. Το βλέπω και βλέπω τον αγώνα σας. Την Ιωάννα τη Δεμέναγα, τη Γιώτα την Τζουγκάνη, τον Παναγιώτη τον Καρέλου. Γεια σου, Παναγιώτη, ευχές στην Ετωλακαρνανία. Την Σπυριδούλα και τον Γιώργο, τον Ραφαήλ. Καιρό έχουμε να ακούσουμε για σένα. Να είστε καλά. Τον Παπασπύριο τον Τριαντάφυλλο, την Ρένα τη Μαλαχά, την Κατερίνα την Καρίδη, την Σοφία από τον Καναδά και τον Νότι. Καλησπέρες, καλησπέρες. Την Κωνσταντίνα την Κρεμμύρα. Τον Γιάννη τον Ρεβίθη, περαστικά Γιάννη, ελπίζω να είσαι δυνατός. Τον Άλεξη.
μικροκορονοϊούς. Έτσι έγραψε ο ίδιος. Τον Αλέξ, την Μαρίνα, τη δικιά μας τη Μαρίνα, όχι τη δική σου, τη δικιά μας, την Πηγή. Και η μία και η άλλη. Την Όλγα τη Χαζάπη, την Ιωάννα τη δικιά μας, την Ελένη τη Γισδάκη, την Γαριφαλιά την Καταρτζόγλου, την Μαρή την Τράνακα, τη Σπυριδούλα, την Ιασημοπούλου, τη Βασιλική τη Θεοχαρίδου, την Νικολαίδα, την Αφροδίτη την Αρβανιτάκη, Πιέρ Έλιοτ και Σουάνγκ. Ο Νότης είναι αυτός. Από τον Καναδά, έτσι. Είναι παρατσούκλη. Έχει το δικό του τον κόλπο. Την Πέννη Πετροπούλου, την Πολύνη τη Γιαμάνια, να είστε καλά, την Κατερίνα τη Βλάση, τη Γεωργία την Παρούτα, τη Ζαγορά. Πολλές ευχές, Γεωργία, δεν χαίρεσαι την οικογένειά σου. Την αγαπητή μας τη Βάσια, ευχές στον Αριστίδη, στην Τούλα Μεναξή, την Άντα την Κασίμη, Καναδάς, την Μαρίνα. Την Χαρούλα Χριστάνα, την Όλγα την Παλανίκα, την Παναγιώτα την Χρήστο από την Κύπρο, ευχές και στην Κύπρο, τον Βαγγέλη, την Ελένη, την Κυριακή την Παπαδοπούλου, την Χριστίνα την Λουκανάρη, την Παναγιώτα την Λιγάδα, τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη τον Μουρτζανό, την Μαρία και τον Παρμενίωνα, εδώ Λέως, πάλι, Μαρία, Παναγιώτης, Παρμενίωνα. Τον φίλο τον Θοδωρή τον Φελέκη, την Μαρία την Μάδηλα, να είστε καλά και στον Αλέκο ευχές, την Βάστο την Παπαχατζή. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Ευχαριστούμε τον πατέρα Αντώνιο που για μια ακόμη Πέμπτη ήταν εδώ παρέα μαζί μας και ανεβάζει στο YouTube στο κανάλι Αντώνιο Σουέρεφ τα όσα λέμε. Την Πρεσβυτέρα Μαρία και το κανάλι των Αγίων Πάντων. Καλή συνέχεια, καλή αντάμωση. Τελευταία συνάντηση με Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά την ερχόμενη Πέμπτη. Γιώργη, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πατέρα Αποστολή. Περνάμε πολύ ωραία. Να είμαστε καλά. Αγίασμα, όπως αγίασμα.